Κοιτώντας ένα σχόλιο σας, καθώς βλέπω ότι είναι και πρώτο θέμα σήμερα στον Ριζοσπάστη, για την τροπολογία που αφορά τη Λάρκο και για τη θέση του ΚΚΕ για το θέμα. Ναι, πρόκειται για παράδεκτη τροπολογία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα από το μήνυμα που της έστειλε ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της Λάρκο και οι οικογένειές της και στην περιοχή της Λωκρίδας και στους υπόλοιπους νομούς όπου υπάρχει Λάρκο, σε όλη τη Φθιώτιδα. Και αυτό που πρέπει να κάνει, το μόνο που πρέπει να κάνει, είναι να αποσύρει, να μην καταθέσει μάλλον, διότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί, δεν την έχουμε δει, διάφορα ακούμε, την κατάπτυστη αυτή τροπολογία η οποία λένε ότι θα συζητηθεί αύριο. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν κινητοποιήσει, αύριο θα είναι έξω από τη Βουλή. Το δικαστήριο χτες, ενώ ήταν γνωστό ότι θα κατατεθεί αυτή η τροπολογία, αποφάσισε ότι μέχρι να αποφασίσει τελικά οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ η κυβέρνηση έλεγε ότι από αύριο θα είναι εκτός εργοστασίου, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, ασφάλειας του εργοστασίου. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να το εξασφαλίσουν αυτό. Είναι απαραίτητοι με τις βάρδιες τους, παρότι έχει μειωθεί κατά πολύ το προσωπικό εδώ και 4 χρόνια. Όμως αυτοί είναι το ελάχιστο που μπορούν να είναι μέσα στο χώρο και για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις και για να προστατεύσουν τον οικισμό που μένουν γυναικόπαιδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Γιατί μιλάμε για εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά που είναι ο κίνδυνος ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αυτό που λέει και ο νόμος της, ότι θα παραδώσει στο νέο επενδυτή, στο νέο αγοραστή τη ΛΑΡΚΟ εν λειτουργία με τους εργαζόμενους μέσα και ο νέος ιδιοκτήτης θα συζητήσει με τους εργαζόμενους για τις εργασιακές σχέσεις τους, για τους μισθούς τους κλπ. Αυτό ήταν δέσμευση. Υπάρχει νόμος της Βουλής. Δεν μπορεί να λύνεται με επιμέρους τροπολογίες, ούτε με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Είναι και αντιδημοκρατικό και αντιδεολογικό. Είναι και απάνθρωπο.